των κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενώ η συγκυβέρνηση ή το success story της πολιτισίας φτιάχνει τόπο και ότι βλέπουμε φως στο τούνελ και ότι θα βγούμε σε τροχιά ανάπτυξης, ότι αυτό είναι πάλι και η ΛΑΕ κράτα, ο διαμαντής ο Παπαδόπουλος, η κίνηση του συγκοντικότητας της success story, γιατί κάτι το λέει προσπαθεί να μας το κουρασάρει, με ένα στρατόπεδο που δίθεν το πήραμε και δίθεν αποδόθηκε το Red Patch, μάλλον δικαιώθηκε ο αγώνας χρόνου και το Red Patch της τοπικής κοινωνίας, αλλά όπως και να το κάνουν, τις κύριες συνάδελφοι, τα φίλια δεν μπορείς να τα πεις στο θέλεις. Γιατί αυτή η σύμβαση, το είπατε και οι συνάδελφοι, δεν είναι περισσότερο από ακόμη περισσότερο χρηγόν σε μια πόλη και σε μια κοινωνία που όλες συμφωνούμε, ειδικά στην πόλη μας και σαν τύπους, είναι και όλοι προβαλλοντισμένοι περιβαλλοντικά, αντί εμείς να μιλούμε αγώνα, να κρατήσουμε με λίγα τηλεφόρια τους χώρους πρασίνου, όπως και τους χώρους, τι κάνουμε, βάζουμε τη σφραγίδα μας και την υποκρατή μας με περισσότερο παιδό. Στις προθέσεις του ΦΕΤΑ, το οποίο αντιμετωπίζει τον συγκεκριμένο χώρο του Πάρκου Μελά ως έναν υπαρκτικό χώρο, γιατί είναι φιλέτο, για να κάνουμε business, εμείς λέμε ναι. Συμφωνούμε και βάζουμε την υπογραφή μας. Και το τετάρτο πριν, πέντε παραγράφους έχει, στις τρεις μιλάει για δραστηριότητες και επιχειρηματικές και κοιτάει να διασφαλίσει ότι θα πάρει τη μερίδα από την αναλογή. Και θα πάρει τη μερίδα από την αναλογή, ενώ δεν πρόκειται να δώσει δραχμή για αυτό το στρατόπεδο. Διότι εμείς έχουμε επιβαλλινόμαστε με τις μελέτες, εμείς θα τους καταθέσουμε φακέλους για να κρίσουμε ότι θέλουμε να κρίσουμε. Εμείς έχουμε τις πλήρες προκλήνων για την ανακαταστροφή τους ανακαλέωση. Εμείς έχουμε τη φύλαξη, εμείς έχουμε την καθαριότητα και άρα και κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην εποχή του παρατηρητηρίου που όταν στην αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να κοιτάζεται στους έλεγχους και στα πάνω της επιβάλλοντας νέους χώρους, πείτε μας, μπορείτε να μας πείτε πόσο θα κινηθούμε παραπάνω να πληρώσουμε τους συμπολίτες προκειμένου το ΤΕΘΑ να κάνει business και να έρθει κάθε μήνα και να παίρνει το μερίδιο του παραγωγή. Δεν πρέπει να πούμε ότι δεν θα μεταχειριστεί το κόσμος στους συγκοινώντες μας και σε όλους εμάς. Και μάλιστα, χρήματα σε ένα χρόνο χρήματα σε ένα παρέλι και σε ένα χώρο που ανά πάσα στιγμή μπορούμε να πεταχθούμε απ' έξω, διότι επαναλαμβάνεται μέσα στη σύμβαση ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταχθεί. Μία σύμβαση στην οποία εκτός του ότι είμαστε ειδωμένοι, ακόμη και αυτά τα ψίχουλα που μας δίνουν είναι στον αέρα. Διότι πουθενά δεν διασφαλίζεται ότι ο Δήμος δεν θα πεταχθεί έξω ανά πάσα στιγμή. Πολύ πριν την εκπομπή των 49 ετών. Αυτό λοιπόν, όση προσπάθεια επικοινωνιακά καταφέρει η κυβέρνηση,